Δύο συμβάσεις που περιλαμβάνουν σημαντικά έργα οδοποιίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ και που αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια στο νησί, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρόκειται για έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά έργα, αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και το δρόμο Ηράκλειο-Βιάνος και Χουδέτσι Πύργος. Είναι δύο σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια. Και παρά τις δυσκολίες των καιρών, εμείς προσπαθούμε, συνεχίζουμε για να έχουμε ένα καλύτερο οδικό δίκτυο στην Κρήτη. Τα οποία έχετε χρονικό ορίζοντα πότε θα είναι έτοιμα? Ναι, η πρώτη εργολαβία μπορεί να είναι μέσα σε ένα εξάμηνο έτοιμη και η δεύτερη 10 μήνες έχει για παράδοση. 10 μήνες, αλλά μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Ο 16ος αιώνας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αυτός είναι ο τίτλος του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στην Κρήτη από 4 έως 11 Σεπτεμβρίου. Ένα συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη δύο σπουδαίων κριτικών, του Εμμανουήλ Κρυαρά και του Στυλιανού Αλεξίου. Η πρόθεσή μας, σαν Περιφέρεια Κρήτης, είναι να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και το επόμενο διάστημα και να έχουμε ουσιαστικά συμπεράσματα που θα είναι μια παρακαταθήκη για την ιστορία και του πολιτισμού του νησιού μας και της χώρας μας. Διαρκεί 8 ημέρες σε όλη την Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, ξεκινάει αύριο Τρίτη και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Στόχος του συνεδρίου να διερευνήσει και να αναδείξει κορυφαίες στιγμές και μορφές της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού. Πρώτον, πρόκειται για ένα συνέδριο που ενώνει στο πνεύμα και της περιφέρειας Κρήτης όλη την Κρήτη, από το Κουστογέρεκο του Σελήνου μέχρι την πανέμορφη Σιθεία. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία των οργανωτών του Παγκρήτου Συλλόγου Πολιτιστικών Συλλόγων και του Ιδρύματος Κρητικών Σπουδών. Είναι δύο αιώνες όπου το κρητικό στοιχείο μεγαλούργησε σε όλους τους τομείς της έκφασης του πολιτισμού και είναι υπέροχο να μπούμε σε όλες τις πτυχές. Επόμενος σταθμός η Σιτία, η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών και η Παγκρήτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων πραγματοποιεί το Διεθνές Συνέδριο με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Σιτίας και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.